συζητήθηκαν και αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Να είσαι καλά, συνάδελφε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε το θέμα με την καταγγελία που φαίνεται ότι έκανε πατέρας. Όχι, φαίνεται, έκανε το περασμένο Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στην αστυνομία Λάρνακας, ο πατέρας ενός 8χρονου αγοριού. Γιατί? Γιατί την περασμένη εβδομάδα, στις 16 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, το παιδί του τραυματίστηκε σοβαρά στο σχολείο του, στο δημοτικό του σχολείο. Φαίνεται με βάση τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας ότι πριν τον τραυματισμό του αγοριού φαίνεται να δεχθήκε bullying. Δεν έχει διευκρινιστεί αυτό βεβαίως για να είμαστε και ακριβείς. Παρ' όλα αυτά το παιδί τραυματίστηκε όταν έσπασε γυαλί πόρτας. Έπεσε στα χέρια του και μάλιστα χρειάστηκε μεταφορά του 8χρονου αγοριού στο νοσοκομείο της Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύτηκε για 2 μέρες. Αφού το παιδί του πήρε εξιτήριο, πήγε στην αστυνομία και έκανε καταγγελία ο πατέρας ως προς τους χειρισμούς, όπως μας λέχθηκε εμάς, της διεύθυνσης του σχολείου στο περιστατικό bullying και τραυματισμού. Έχουμε μαζί μας την προϊστάμενη της Υπηρεσίας της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας, η κυρία Ειρήνη Σισμάνη. Καλό μεσημέρι, κυρία Σισμάνη. Γεια σας. Λοιπόν, τι γνωρίζετε εσείς, κυρία Σισμάνη, για αυτό το περιστατικό? Κοιτάξτε, πρόκειται όντως για ένα σοβαρό περιστατικό, το οποίο σίγουρα αφορά τραυματισμό, και αντιλαμβάνομαι σοβαρό τραυματισμό μικρού μαθητή στον χώρο του σχολείου. Ένα περιστατικό που τη κάνει διερεύνηση ακόμη από το Υπουργείο Παιδείας και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Δεν γνωρίζω πολλά ακριβώς διερεύνηση. Στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας δεν έχουμε ενημερωθεί για περιστατικό που να αφορά εκφοβιστική συμπεριφορά στο συγκεκριμένο σχολείο τη συγκεκριμένη στιγμή. Ούτε μας έχουν γίνει κάποια παραπομπή για μαθητή σε σχέση με το εκφοβισμό. Σίγουρα εμείς παρόλα αυτά θα παρέχουμε κάθε είδους υποστήριξη στην οικογένεια, στο παιδί, αν το θέλουν, αλλά και στο σχολείο που θα είμαστε εκεί από αύριο, για πιθανώς υποστήριξη στα υπόλοιπα παιδιά που μπορεί να ήταν παρόντες στο περιστατικό. Ναι, δηλαδή έχετε μάθει ότι κάποια παιδιά ήταν παρόντες στο σοβαρό τραυματισμό του 8χρονου και δεν ήταν και πολύ καλά, όπως μας λέχθηκε και εμάς. Παρ' όλα αυτά, κυρία Σισμάνη, εντάξει. Είναι το θέμα του χειρισμού, αυτό που καταγγέλει ο πατέρας, που είμαστε σε θέση εμείς να γνωρίζουμε από αστυνομικές πηγές. Είναι το θέμα του χειρισμού της διεύθυνσης του σχολείου γύρω από αυτό το περιστατικό. Έχει να κάνει με τους παιδονόμους που είναι στις αυλές. Έχει να κάνει με το αν πριν τελικά δεχόταν ή όχι μπούλινγκ αυτό το παιδί. Εσείς σαν Υπουργείο Παιδείας θα πάτε αύριο στο σχολείο. Τι θα θέσετε, θα το διερευνήσετε πώς έγινε, ή θα δείτε και το θέμα της παιδονομίας και γιατί δεν υπήρξε κάποιος εκεί την ώρα που το παιδί τραυματιστήκε τόσο σοβαρά? Κοιτάξτε, είναι 2 διαφορετικά θέματα. Ήδη βρισκόμαστε στο Υπουργείο Παιδείας, και όταν λέω Υπουργείο Παιδείας εννοώ το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ναι, όλες οι υπηρεσίες διερευνούν τα γεγονότα. Ακόμη δεν έχουν ξεκαθαρίσει η φύση του γεγονότος για να μπορέσω να σας πω οτιδήποτε περισσότερο. Σίγουρα εμείς σαν υπηρεσία όμως, το δεύτερο κομμάτι είναι ότι σαν υπηρεσία εκπαιδευτικής ψυχολογίας θα είμαστε στο σχολείο, γιατί έγινε ένα περιστατικό που αφορά τραυματισμό στον χώρο του σχολείου και οφείλουμε να παρέχουμε κάθε είδους υποστήριξη. Δεν θα πάμε για να διερευνήσουμε εμείς θα πάμε, ναι, για να υποστηρίξουμε. Ναι, κυρία Σισμάνη, όμως να σας πω κάτι. Το θέμα καταγγέλθηκε από τις 16 του μήνα, 19 του μήνα, το Σάββατο. Σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας, ξέρετε γιατί? Γιατί κάποιος έγραψε στο διαδίκτυο και έστειλαν και σε εμάς τους δημοσιογράφους αρκετοί τηλεθεατές και τους ευχαριστούμε αυτό το θέμα. Αύριο θα πάτε στο σχολείο εσείς. Γιατί δεν είστε σήμερα, αφού καταγγέλθηκε από το Σάββατο? Έπρεπε να δημοσιοποιηθεί. Συγγνώμη, έχουμε ήδη πάει στο σχολείο. Έχετε ήδη πάει. Αύριο θα πάμε για την παρέμβαση. Έχουμε πάει για μια πρώτη διερεύνηση σαν υπηρεσία. Μάλιστα. Χαιρόμαστε που το ακούμε. Λοιπόν, άρα έδωσε και οδηγίες προφανώς ο Υπουργός της Παιδείας για να διερευνηθεί το θέμα, να δούμε τι κρύβεται πίσω και από αυτό. Σας ευχαριστώ. Δεν είμαστε σίγουροι για τη φύση του περιστατικού ούτε εμείς ακόμη. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να δούμε όλες τις διαμέσεις. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να πούμε πως το παιδί είναι καλά. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Έκανε χειρουργική επέμβαση. Όμως πάμε να ανοίξουμε ξανά το θέμα και αυτή την τηλεοπτική σεζόν του bullying. Γιώργος Πογιατζής μαζί μας, εκπαιδευτικός ψυχολόγος.